θεωρώ αδιανόητη, κύριοι της Κομισιόν και του Συμβουλίου, την εξαίρεση της Ελλάδας από όσα προβλέπει το ευρωπαϊκό κεκτημένο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι Ευρωπαίοι πολίτες, ισότιμοι με τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες και όχι δεύτερης κατηγορίας. Και από τη στιγμή που όλοι, όπως και ο κύριος Μπάλτς, ομολογείται ότι γίνεται πρόοδος στην Ελλάδα, δεν δικαιολογείται καθυστέρηση ούτε στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ούτε στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομιμότητα. 77 από τις 80 prior actions, από τα 80 προαπαιτούμενα, έχουν ήδη κλείσει. Ένα από τα τρία που απομένουν είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και σας ερωτώ, κύριοι της Κομισιόν και του Συμβουλίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δεν είναι Ευρώπη, ζητάει, ειδικά για την Ελλάδα, να μην εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η δική σας θέση ποια είναι? Ως πότε θα υποχωρείτε στις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, παραβιάζοντας την ευρωπαϊκή νομιμότητα και κάνοντας κακό και στην Ελλάδα, την οικονομία της, στον ελληνικό λαό, αλλά και στην Ευρωζώνη? Γιατί αν η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποδείξει ότι λύνει προβλήματα, τότε θα δυναμώνει η προπαγάνδα της αντιευρωπαϊκής λαϊκίστικης άκρας δεξιάς. Πρέπει λοιπόν να τρέξουμε, να προχωρήσουμε και είσαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο, κύριοι του Συμβουλίου και της Κομισιόν, να εφαρμόσετε την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Είναι αδιανόητο σε ένα κράτος μέλος της Ευρωζώνης να αρνείστε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από τον Μπαγκλαντές να καθιερώσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να υπογράψει εμπορική συμφωνία. Αυτό που ζητάτε από τους Μπαγκλαντεσιανούς το αρνείστε στις Ελληνίδες και τους Έλληνες? Με ποιο δικαίωμα? Επιβάλλατε 5 νόμους που προκάλεσαν διάλυση των εργασιακών σχέσεων, απογάρευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό. Κυρίες και κύριοι της Κομισιόν και το Συμβουλίο, μη κρύβεστε πίσω από τον Τονωτό. Πάρτε καταρρύτες επιτέλους. Δεσμεύεστε ή όχι για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων στην Ελλάδα? Αυτό ζητούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες στη χώρα μου. Είστε με τον Τονωτού ή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο? Κλείστε τώρα την αξιολόγηση με την ελληνική κυβέρνηση, εκτός και αν θέλετε να επιστρέψουμε σε καθεστώς δουλείας. Και τώρα ο κύριος Χρυσόγονος. Τις τελευταίες εβδομάδες γινόμαστε ακούσιοι θεατές ενός θεάτρου του παραλόγου με πρωταγωνιστές την Κομισιόν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι αμφότεροι οι θεσμοί είχαν συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση στη συγκρότηση μιας επιτροπής εμπειρογνωμόνων υψηλού κύρους και κοινής αποδοχής, η οποία θα γνωμοδοτούσε για τα ζητήματα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα. Η επιτροπή αυτή γνωμοδότησε. Και γνωμοδότησε το αυτονόητο. Ότι πρέπει δηλαδή να διατηρηθεί ή μάλλον να επανέλθει η ισχύς των συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως προβλέπει το ενωσιακό δίκαιο, και ότι δεν ωφελεί σε τίποτα να απελευθερωθούν πλήρως οι ομαδικές απολύσεις, πράγμα το οποίο θα οδηγούσε στην πραγματικότητα όχι σε μείωση, αλλά σε αύξηση της ανεργίας σε μια χώρα στην οποία βρίσκεται στο 23% του εργασιακού πληθυσμού. Συνεπώς, καλούνται και η Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να τιμήσουν ουσιαστικά την υπογραφή τους, αποδεχόμενοι τα πορίσματα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Pacta sunt servanda. Στη συνέχεια ο κύριος Ρωσάτη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει κρίση εδώ και 8 χρόνια και δεν μπορεί να επανέλθει στην βιώσιμη ανάπτυξη. Μεγάλο μέρος του φτεξίματος είναι για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα μέτρα λιτότητας. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Είναι ελλιπείς, μερικές και έχουν καθυστερήσει πολύ. Και υπάρχουν και υποσχέσεις που έκαναν οι λαϊκιστές πολιτικοί.
Εάν πρέπει να αποκατασταθεί η δημοκρατία, χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα με τις πρωτοβουλίες για την εργασία της νεολαίας, αλλά η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων είναι αποκλειστικά της ελληνικής κυβέρνησης. Κυρία Πρόεδρε, θα θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει υποχρέωση για την Ελλάδα να αναδειχθεί χρηματική βοήθεια έξωθεν. Αλλά αν θέλει να πάρει τα χρήματα των άλλων φορολογουμένων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να αποπληρώσει τα χρέη της εγκαίρως. Ευχαριστούμε, κύριε Ροζάτη. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Κούλογλου. Yes. Mr. Ναι. You have the floor. Dear colleague. Αγαπητή συνάδελφε, πάντοτε μιλάτε για τις μεταρρυθμίσεις και τις μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με κάθε δήλωση και αξιολόγηση, ακόμα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ίδιος ο κύριος Μοσχοβησή είπε πρόσφατα ότι η Ελλάδα έχει κάνει τις περισσότερες αλλαγές από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πράγμα μιλάτε λοιπόν? Δεύτερο ερώτημα. Μιλάμε για ένα απλό ερώτημα. Δέχεστε ότι η Ελλάδα ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή όχι? Είναι απλό. Ναι ή όχι? Only one question. Please answer. Yes, thank you for this question. Of course. Παρακαλώ, απαντήστε. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Φυσικά, πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες με τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό περιλαμβάνει και τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που παραβίασε για σειρά ετών. Από την άλλη, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, όπως είπα, ήταν καθυστερημένες και αργές. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε αποτελέσματα. Αν θέλετε όντως να υπάρχουν οι όροι που θα επιτρέψουν τις επενδύσεις και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα πρέπει να εφαρμόζεται σωστά τις μεταρρυθμίσεις. Κυρία Πρόεδρε, προφανώς υπάρχουν καλοί λόγοι που η Ελλάδα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι εξαναγκάστηκε να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση από πολιτικούς που ήταν ανεύθυνοι και σήμερα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες αυτών των αποφάσεων. Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι πάει καλύτερα η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Εν τούτης, παρά τις μεταρρυθμίσεις, ο λαός συνεχίζει να ζει σε όλο και πιο δεινές περιστάσεις. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι μία χώρα δεν μπορεί ποτέ να πετύχει και να δώσει μια καλύτερη ζωή στους πολίτες της, αν εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις άλλων. Πρέπει να έχει τις δικές της μεταρρυθμίσεις. Οι υπεύθυνοι πολιτικοί πρέπει να προτείνουν οι ίδιοι τις μεταρρυθμίσεις για να έχουν καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Έχετε μια μπλε κάρτα από τη συνάδελφο, από τον συνάδελφο Παπαδημούλη, λέει πρόεδρος. Ο κύριε Παπαδημούλη. Σωστά επισημάνατε τις ευθύνες αυτών που κυβέρνησαν τη χώρα και προκάλεσαν τα μεγάλα ελλείμματα και τα χρέη και τη χρεοκοπία. Μήπως θυμάστε ποιο κόμμα ήταν στην κυβέρνηση όταν καταγράφηκαν αυτά τα ελλείμματα και αυτά τα χρέη? Μήπως ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που ανήκετε στην ίδια πολιτική ομάδα? Γιατί δεν τους τα λέτε? Κυρία Τόμπτς. Επειδή θεωρώ ότι η απάντηση ποτέ δεν μπορεί να είναι τόσο απλή, δεν μπορούμε να δακτυλοδείξουμε κάποιον συγκεκριμένο ή κάποια κυβέρνηση. Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα είναι το αποτέλεσμα ανεύθυνων συμπεριφορών που πηγαίνουν βαθιά στο παρελθόν. Θεωρώ λοιπόν ότι αν η Ελλάδα θέλει να βρει μία λύση, θα πρέπει αυτό να το γνωρίζει. Δεν πρέπει να κοιτάμε το παρελθόν, πρέπει να ταινίζουμε το μέλλον. Ευχαριστώ.